Ξεκίνησε το πέρασμα τη κακοκαιρία από τη Μαγνησία, σύμφωνα με τα όσα είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι. Στι 12.30 χθε το βράδυ έπεσαν οι πρώτε νυφάδε χιονιού στα Χάνια Πιλίου. Σήμερα από το πρωί δεν υπάρχει χιονόπτωση, ωστόσο οι υπηρεσίε και οι αρχέ βρίσκονται σε ετοιμότητα. Από χθε το βράδυ είχαμε μια ελαφριά χιονόπτωση στα ορεινά, δηλαδή πάνω από τα χιλιά μέτρα, αλλά έχουμε χαμηλέ θερμοκρασίε, οπότε επιχειρήσαν τα μηχανήματά μα σήμερα με τη ρήψη άλατο για να μην έχουμε παγετό. Από σήμερα το απόγευμα μετά τις 8 η ώρα είμαστε σε απόλυτη επιφυλακή. Το προγνωστικό μας λέει για χιόνι πάνω από τα 700 μέτρα σε όλη την περιοχή της Μαγνησίας, οπότε καταλαβαίνετε πως υπάρχει ένα μεγάλο έβρος ξεκινώντας από τον Αλμυρό μέχρι και το Πήλιο. Έχουμε σε επιφυλακή 30 μηχανήματα. Έχουμε δημιουργήσει 8 ντεπό, δηλαδή 8 αποθήκες άλατος, για να μειώσουμε τις αποστάσεις και να κερδίζουμε χρόνο. Είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα. Οι χαμηλέ θερμοκρασίε είναι αυτέ που μα καθιστούν ακόμα πιο επιφυλακτικού σε σχέση με την εκδήλωση του φαινομένου, γιατί ξέρετε ότι το ελάχιστο χιόνι που μπορεί να πέσει γίνεται παγετό. Όμω έχουμε προμηθευτεί με αρκετέ ποσότητε αλατιού, οπότε έχουμε και τα αντίστοιχα μηχανήματα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Η κορύφωση του φαινομένου φαίνεται να γίνεται κατά το Σάββατο. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα επί τη ουσία. Προσοχή στον κόσμο και εμεί θα είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα και θα επιχειρούμε. Όπως το κάνουμε πάντα. Πάνω από 700 μέτρα από τι 8 η ώρα και μετά έχουμε φαινόμενα τα οποία φαίνονται να πιάνουν και τη μαγνησία. Οπότε από σήμερα μέχρι και το Σάββατο και αναδιπλώμενοι σε σχέση με τα νέα προγνωστικά που θα έχουμε, είμαστε σε πολύ ετοιμότητα. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών, χιονοπτώσει πρόκειται να σημειωθούν από τι 5 τα ξημερώματα από το ύψο του κατηχωρίου και πάνω. Ενώ νυφάδε χιονιού θα πέσουν όπω λένε και στην πόλη του Βόλου, χωρί όμω να υπάρξει χιονόστρωση. Η κατώτατη θερμοκρασία θα φτάσει του μείον 2 βαθμού Κελσίου στο πήλιο, ενώ η αίσθηση θα είναι για μείων 9 βαθμού.